χρήση των χρόνων στις περιγραφές αντικειμένων. Τα ρήματα στη γλώσσα μας παρουσιάζονται με διάφορους τρόπους, μορφές και μας φανερώνουν πότε γίνεται μία ενέργεια. Οι τύποι αυτοί λέγονται χρόνοι των ρημάτων. Ανάλογα με το πότε γίνεται κάτι ή κάνουμε κάτι, οι χρόνοι των ρημάτων χωρίζονται σε εκείνους που αναφέρονται στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Οι παροντικοί χρόνοι είναι ο ενεστώτας, που φανερώνει κάτι που κάνουμε ή γίνεται τώρα ή κατ' επανάληψη. Παραδείγματος χάριν, κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε στα Κύθυρα. Ο παρακείμενος, που φανερώνει ότι κάτι που κάναμε ή έγινε στο παρελθόν είναι τώρα τελειωμένο. Παραδείγματος χάριν, έχω οργανώσει τα πάντα πριν μου το πεις εσύ. Οι παρελθοντικοί χρόνοι είναι ο παρατατικός, που φανερώνει κάτι που κάναμε ή γινόταν στο παρελθόν συνέχεια. Παραδείγματος χάριν, χθες όλο το απόγευμα διάβαζα. Ο αόριστος, που φανερώνει ότι κάναμε ή έγινε κάτι στο παρελθόν σε μία στιγμή ή μία φορά. Παραδείγματος χάριν, η μαμά μου γεννήθηκε το 1970. Ο υπερσυντέλικος, που φανερώνει ότι κάτι ήταν ήδη τελειωμένο στο παρελθόν πριν γίνει ή κάνουμε κάτι άλλο. Παραδείγματος χάριν, είχε φύγει πριν έρθει ο πατέρας του. Οι μελλοντικοί χρόνοι είναι ο εξακολουθητικός μέλλοντας, που φανερώνει κάτι που θα κάνουμε ή θα γίνεται στο μέλλον συνέχεια ή με επανάληψη. Παραδείγματος χάριν, από σήμερα θα λύνουμε μαζί τις ασκήσεις. Ο συνοπτικός ή στιγμιαίος μέλλοντας, που φανερώνει κάτι που θα κάνουμε ή θα γίνει σε μια στιγμή στο μέλλον. Παραδείγματος χάριν, αύριο θα ψήσουμε ψάρια. Ο συντελεσμένος μέλλοντας, που φανερώνει κάτι που θα είναι τελειωμένο στο μέλλον σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Παραδείγματος χάριν, θα έχω τελειώσει τα μαθήματά μου προτού γυρίσει η μαμά μου.